Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή, κύριε Μακρυγέννη. Διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε, το πήραμε πριν από λίγο. Η εφαρμογή συνιστά ουσιαστικά δίμευση του εισοδήματος των επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών και συνυπολογιζόμενων των όλων υπόλοιπων φοροδοτικών εισφορών. Δίμευση εισοδήματος. Είναι γεγονός αυτό. Αν λάβει υπόψη κανείς ότι το 38%, το οποίο είναι η επιβάρυνση, ο υπολογισμός, συνυπολογιστεί με το 26%, το οποίο θα γίνει 29%, το φόρο εισοδήματος, και σε αυτά συνυπολογίζει κανείς τις υποχρεώσεις που έχουμε σε ένφυ, σε προκαταβολή φόρο, σωστά, το οποίο από 75% γίνεται 100% και ούτω καθεξής, μιλάμε για μια επιβάρυνση η οποία θα ξεπερνάει το 80-85%. Γι' αυτό και μιλάτε για δίμευση. Βεβαίως, διότι όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε αδυναμία πλέον. Τονίζουμε παρακάτω. Η συγκεκριμένη εισφοροδοτική επιδρομή οδηγεί σε μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα. Είναι γεγονός, θα σας πω το εξής. Ήδη τα ερωτήματα, από όσο γνωρίζω, στο μεγαλύτερο γεωργικό σύλλογο της Ελλάδος στην Αθήνα, που αριθμεί αυτή τη στιγμή 21.500 μέλη, είναι όλο και περισσότερα για να οδηγηθούν σε παρετήσεις. Αν είμαι πρόχειρος, πέρυσι μόνο φύγαν 200 άτομα περίπου, 200 παρετήθηκαν. Όχι λόγω ηλικίας, για την εξοδότηση. Ναι, λόγω αναγκών. Βεβαίως, αν λάβετε υπόψη ότι αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του καθόλου πώς θα κρατήσει τους ασφαλισμένους οι οποίοι μέναν. Οι δικηγόροι, ξέρετε, έμπαιναν 10 δικηγόροι μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα και στο Ταμείο Νομικών και έφευγε ένας. Αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνει καμία μέρημνα πώς θα κρατήσει τους ασφαλισμένους, τους παλιούς ασφαλισμένους. Γιατί να μην φύγει ένας παλιός ασφαλισμένος όταν έχει 40 χρόνια δικηγορίας και 62 χρόνια ή 67 χρόνια, στα 67 του χρόνια, όταν θα πρέπει να πληρώνει ασφαλιστικές φορές 15 και 20 χιλιάδες ευρώ. Σωστά. Για να πάρει 600 ευρώ σύνταξη. Είναι θέματα τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη και με αυτό το έκτρωμα δεν έχει υπολογιστεί, δεν έχει γίνει αναλογιστική μελέτη. Κάτι το οποίο αποτυπώνουμε. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Ειδικά χωρίς οικονομική σχέδιο νόμου, χωρίς οικονομική μελέτη. Ιδιαίτερα όταν αυτό πρόκειται για ασφαλιστικό. Ναι. Δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη. Είναι κάποιοι υπολογισμοί οι οποίοι μάλλον στηρίζονται σε ιδιοληψίες, θα έλεγα. Λοιπόν, το τονίζετε και πιο κάτω, είναι οριακή η κατάσταση. Βεβαίως. Και η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων επιστημόνων αδυνατούν να ανταποκριθούν. Είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή το έχω ξαναπεί στο επίπεδο του ΕΤΑ. Το Ταμείο των Επιστημόνων, δηλαδή μηχανικών, γιατρών κλπ, δικηγόρων, το 65% δεν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Δεν έχει, δηλαδή πέρυσι μάλιστα στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας, περίπου 120 άτομα από τα 270 δεν κατάθεσαν ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αδυνατούσαν. Βεβαίως. Λόγω αδυναμίας, είναι προφανές. Πολλό μάλλον όταν έχετε ένα ασφαλιστικό, όταν η επιβαρύνση μέχρι πέρυσι ήταν στο 52% και μιλάμε τώρα για 80%. Δηλαδή, πρόεδρε, την ίδια εικόνα έχουν και οι υπόλοιποι, το τεχνικό επιμελητήριο, ο ιατρικός. Το τεχνικό επιμελητήριο στην κουβέντα που κάναμε είναι υψηλότερη η αδυναμία καταβολής εισφορών. Πρώτης εμφάνισης αυτού του ασφαλιστικού. Θέλω να ακούσουμε κάτι μαζί. Βεβαίως. Θέλω να ακούσουμε τι λένε οι βουλευτές του νομού. Βεβαίως. Αν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς συμβαίνει. Τους έχουμε καλέσει άλλο το κοινικό συμβούλιο. Το γνωρίζω, γι' αυτό ακριβώς σας το λέω. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση, να δούμε τι λένε οι βουλευτές του νομού για το ασφαλιστικό και να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ασφαλιστικό είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Κληρονομήσαμε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση με τα ταμεία διαλυμένα οικονομικά από το PSI, από το δομημένα ομόλογα, από το σκάνδαλο των χρηματιστηρίων, με δυσλειτουργίες στους διάφορους κλάδους, όπως γνωρίζετε, με πολύ πρόωρες συντάξεις ορισμένων ταμείων που οδήγησαν στη σημερινή πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη με 5 γενικές αρχές, να αναφέρω μερικές, την ενοποίηση των ταμείων, τις ενιαίες εισφορές για όλους, την αναλογική σύνταξη με μία βάση του 384 να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ασφαλώς και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες ορισμένων κλάδων, θα αναφερθώ κυρίως στους αγρότες και στους μικροεπαγγελματίες και νέους επιστήμονες, τις οποίες προσπαθούμε να ξεπεράσουμε.
ευελπιστούμε ότι τελικά το πρόβλημα θα λυθεί. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο στοχεύει πρώτα απ' όλα στη βιωσιμότητα του συστήματος και να το καταστήσει πιο δίκαιο. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία θα επανεξεταστούν και γι' αυτό το λόγο έχει σταθεί και συγκεκριμένη ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από συμβούλους και του Υπουργείου αλλά και τους φορείς. Εστιάζουμε περισσότερο στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πλήττονται περισσότερο από τα νέα μέτρα. Είναι γεγονός ότι το ασφαλιστικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό και διατοπικό. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Ευρώπη, ταλανίζει και την Ελλάδα τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Είναι επίσης γεγονός ότι οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 2012, όπως υποστηρίζει το ίδιο το μνημόνιο, ενίσχυσαν τη βιωσιμότητα του συστήματος. Είναι επίσης γεγονός όμως ότι το 2015 η βιωσιμότητα έγινε χειρότερη του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί οι εκτιμήσεις για την ανεργία δείχνουν διόγκωση αυτής σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, η οικονομία επιστρέφει σε ύφεση ή σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξαιτίας της ασκούμενης πολιτικής βγαίνουν σε πρόσθετα εξοδοτήσεις. Αυτά που υποστηρίζω είναι και αυτά που γράφει το ίδιο το μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση. Αυτή όμως η πρόταση που έχει καταβάλει η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Είναι ένα εισπρακτικό νομοσχέδιο, έχει σκοπό μόνο την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, χωρίς να αντιμετωπίζει στηρίζω το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις 13 μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων που έχει κάνει η κυβέρνηση, ούτε με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ασφαλιστικές εισφορές που είναι οι έκτες υψηλότερες μεταξύ των χώρων του ΟΣΑ και οι οποίες ουσιαστικά, εάν αυξηθούν, θα διωγγωθούν στην αύξηση της εισφοροδιαφυγής και στη διώγγωση της ανεργίας. Η λύση είναι οι πολιτικές ανάπτυξης της χώρας, είναι η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, είναι η ενοποίηση των ταμείων με όρους και κανόνες όμως και μια σειρά από διαθεωρητικά μέτρα ώστε το σύστημα και πάλι να σταθεροποιηθεί. Μάλιστα. Αυτά είπαν οι βουλευτές. Σας καλύπτουν. Να σας πω κάποια πράγματα τα οποία, γιατί εδώ πρέπει να λέμε την αλήθεια και όχι να οριοποιούμε τα πράγματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, στις 14 εβδόμους, σε εκείνη την περίφημη διαπραγμάτευση του 17 ωρών που έλεγε ο Πρωθυπουργός, ετέθη από υπεγράφη η υποχρέωση της πολιτείας να συνδέσει με το εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Ναι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, επειδή είδαμε τα στοιχεία την Παρασκευή σε επιτροπή που έχει το Γεωργικό Σύλλογο Αθηνών για τις θέσεις που πρέπει να έχει το Σώμα εν γέννη απέναντι στο διάλογο με το Υπουργείο, εκεί είδαμε τα στοιχεία τι ισχύει στην Ευρώπη. Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχει το χαμηλότερο που είναι το 4% στις ασφαλιστικές του εισοδήματος, 4% στην Ιρλανδία, με περίπου 4-5% έως 9% το ανώτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, για εισοδήματα μάλιστα 9% πάνω από 50.000 ευρώ, με ένα 13% στην Κύπρο, όπου εκεί υπάρχει μια συμμετοχή του δημοσίου, του Κυπριακού Δημοσίου, και το ανώτερο με 20% στην Ιταλία. Εδώ μιλάμε για 38,5%. Εδώ μιλάμε για σφαγή. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό το 38,5% δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έτσι πάμε. Έτσι πάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι κάνετε εσείς? Καταρχήν, θα ξαναπώ το εξής. Χωρίς αναλογιστική μελέτη δεν μπορεί να γίνει όχι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αλλά ούτε καν συγχώνευση ταμείων. Δηλαδή, όλοι είστε ξεκάθαρος. Η Γερμανία πήρε 6 χρόνια να συγχωνεύσει 3 ταμεία. Η ελληνική κυβέρνηση παρούσα την έχετε ικανή χωρίς καμία αναλογιστική μελέτη να μπορεί να συγχωνεύσει όλα τα ταμεία, τα τρία που είναι αυτή τη στιγμή, που ήδη δημιουργούν μπάχαλο σε ένα. Τι λένε οι κυβερνητικοί? Και θέλουν να κάνουν μία μετά δύο ανώνυμες εταιρείες να διαχειριστούν την περιουσία του Ταμείου Νομικών, του ΕΤΑΑ, η οποία είναι ισχυρότητα για να τη μοιράζουν να καλύψουν τρύπες του ΝΕΟΠΗ. Δηλαδή τα χρήματα δικά μας θα τα δώσουμε αλλού.
Δηλαδή αυτό θέλουν να κάνουν. Δηλαδή λέμε το εξής, τι θέλουμε, παίρνουμε από εδώ, το δίνουμε εκεί. Χωρίς καμία στρατηγική, χωρίς κανένα σχέδιο. Συνεχώς. Όσο δε και την περίφημη σύνταξη των 380 ευρώ, την οποία τη χτίζουν κλπ. Στην Ολομέλεια ήταν παρόντες και ο κ. Μπούρλος, ο συνάδελφος από την Επιτροπή Σοφών, την περίφημη, και ο κ. Ρίζος, οι εργατολόγοι, οι οποίοι δέχτηκαν μια σειρά από ερωτήσεις. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Το 380 ευρώ είναι ένα γεγονός το οποίο μένει εκεί, σαν βάση. Από εκεί και μετά την πάροδο της τριετίας, την ανταποδοτικότητα που λένε, η οποία θα χτίζει στη σύνταξη, την υπολογίζουν, ξέρετε, με ένα ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής κυβέρνησης με 8%. Ούτε η Κίνα δεν έχει 8%. Δηλαδή, ό,τι και να λένε. Φανταστικά σχέδια. Ναι, ό,τι και να λένε είναι χωρίς αριθμός, χωρίς υπολογισμός, και με τα βεβαιότητα σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα. Και όπου τους χρησιμοποιούν είναι φανταστικοί αριθμοί. Δεν υπάρχουν αριθμοί. Γι' αυτό ακούσαμε και από το Δέλτα Νιτάφ να λέγεται ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη, και από τη Γερμανία να λένε ότι χρειάστηκαν για να γίνει συγχώνευση ταμείων 6 χρόνια. Εμείς θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ και θα το κάνουμε σε 10 μέρες. Και μετά θα μας στέλνουν οι προηγούμενοι, οι προ-προηγούμενοι, οι προ-προηγούμενοι, δηλαδή οι επόμενοι, θα λένε για τους προηγούμενους και πάει λέγοντας. Αυτό που γίνεται πάντοτε. Πρόεδρε, καμένη γη δηλαδή. Τι κάνουμε τώρα, τι θα κάνετε μάλλον, οι κινητοποιήσεις σας, πώς θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι πού είστε διατεθειμένοι όλοι να πάτε. Εμείς λέμε απόσταση καταρχήν αυτών των διατάξεων, διότι είναι ένα συνοθήλευμα 170 σελίδων, ο οποίος ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν ακριβώς τι αναγράφεται. Συζήτηση επί μηδενικής βάσης από την αρχή, με βάση την Επιτροπή, διότι δεν μπορεί τώρα το Υπουργείο να παραδίδει το σχέδιο νόμο στους αρχηγούς των κομμάτων. Στη συνέχεια να μιλάει ότι έγινε διαρροή, στη συνέχεια να συστήνει η Επιτροπή για να δει με τους φορείς, με αυτούς που αντιδρούν, το σχέδιο νόμου, και στη συνέχεια κάντε αποχή, όπως μας είπε και η κυρία Χριστοδουλοπούλου όταν παραδώσαμε την πρόεδρο της Βουλής στη Βουλή το ψήφισμα μετά το συλλαλητήριο που έγινε. Ήταν εντυπωσιακή, λέει, η πορεία σας και τα συλλαλητήρια. Πρέπει να συνεχίσετε. Δηλαδή, αρχίζουμε και μπερδευόμαστε. Ποιος είναι με ποιον. Δεν προτείναμε εμείς αυτό το σφαιριστικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση το πρότεινε. Και η κυβέρνηση σας πρότεινε να συνεχίσετε και τις κινητοποιήσεις. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ξεκινάμε επιμηδενικής βάσεως. Είμαστε δεδομένοι πάνω στο μέσο όρο, εφόσον πλέον έχουμε ένα δεδομένο το οποίο ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, ποιο. Μνημονιακή υποχρέωση, τα συντομητικά κριτήρια για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στο μέσο όρο της Ευρώπης, δηλαδή περίπου στο 11-12%, και από εκεί και μετά να μιλήσουμε για όλα τα άλλα. Αλλά όταν ξεκινάμε από ένα 38,5%, φυσικά μιλάμε για αστεία πράγματα. Να περιγράψουμε τι γίνεται. Αστεία πράγματα. Δεν χρειάζεται. Είναι αστείωτες. Ωραία. Οι κινητοποιήσεις σας συνεχίζονται. Βεβαίως. Καταρχήν σε επίπεδο των νομικών επαγγελμάτων. Οι δικηγόροι μέχρι και την Παρασκευή απέχουν σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο και οι συμβολογράφοι, το ίδιο και οι δικαστικοί επιμελητές. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι η πρόθεση του δικηγορικού σώματος και την Παρασκευή θα έχει συντονιστική. Είναι για συνέχιση μέχρι την απόσυρση άλλων συντροποποίηση των διατάξεων των επίμαχων. Το ίδιο από όσο γνωρίζω. Δηλαδή. Ουσιαστικά ναι. Διαρκείας. Το ίδιο ακριβώς όπως σας λέω είναι η πρόθεση και το. Και των υπολείπων που συμμετείχαν, έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά των υπολείπων φορέων. Το ΤΕΕ και τον. Είπαμε ότι θα κάνουμε σε τοπικό επίπεδο κάποιες κινητοποιήσεις. Και περιμένουμε και αύριο να δούμε τι θα πούνε οι βουλευτές. Βεβαίως. Αύριο περιμένουμε να δούμε ποιοι από τους βουλευτές θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Γεωργικού Συλλόγου. Περιμένω αύριο 10.30 ώρα να δω ποιοι θα έρθουν. Ναι. Και εκεί βεβαίως θα κάνουμε μία κουβέντα. Φοβάστε ότι δεν θα έρθουν και όλοι. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ναι. Εγώ περιμένω να δω ποιοι θα έρθουν. Και αναλόγως με ποιοι θα έρθουν, θα τοποθετηθώ κιόλας. Έτσι. Καλά κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Πάμε σε κινητοποιήσεις. Μένουμε σε κινητοποιήσεις. Διαρκείς οι κινητοποιήσεις μέχρι απόσυρση. Καταρχήν την Πέμπτη ήδη έχει άλλο συλλαλητήριο. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος και όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι. Θα είναι, ναι, θα είναι, αν και θα πρέπει να πω ότι περιμέναμε στο συλλαλητήριο του 15.000 ατόμων που έγινε την προηγούμενη φορά. Το συλλαλητήριο της Γραβάτας εννοείται. Ακριβώς, ναι, της Γραβάτας και εκεί που κατέβαιναν όλοι από τα γραφεία τους. Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε να συμβεί το ίδιο και με το συλλαλητήριο που γίνει με πρωτοβουλία πλέον των μηχανικών. Να γίνει και α μην φοράνε γραβάτες οι άνθρωποι, θα πάμε και σε αυτό. Εντάξει, πάντως έκανε εντύπωση. Αυτή είναι η στολή εξόδου. Η στολή εξόδου, σωστά, καλά το λέτε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε εμείς, επειδή όλα αυτά που εξηγούσε τόση ώρα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου.